Στα πλαίσια του Money Show παρουσιάζεται το βιβλίο «Επενδυτές χωρίς σύνορα» του Βασίλη Παζόπουλου. Μια εβδομάδα έχω διαβάσει εδώ το μισό, παρά το γεγονός ότι όπως και να το κάνεις, έχω διαβάσει πολλά επενδυτικά θέματα. Νιώθω ότι έχω μπουκτήσει από τέτοια κείμενα. Κι όμως, αυτό το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκίνησα ένα μωρέ, να διαβάσω λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Και έχω φτάσει ήδη στη μέση. Φαντάζομαι μέχρι αύριο, μεθαύριο και Κυριακή θα το έχω τελειώσει. Όλοι το βιβλίο, όσους επιζητούν μια ασφαλή και αξιοπρεπή απόδοση. Και λέει, ξεχάστε την αγχώδη καθημερινή διακύμανση του χρηματιστηρίου. Αγοράστε μετοχές κερδοφόρων επιχειρήσεων που επί δεκαετίες αυξάνουν σταθερά το ετήσιο μέρισμά τους. Αυτό το απλό, το απλούστατο, το θυμάμαι στο πρώτο εξάμεινο των μεταπτυχιακών μου σπουδών πάνω στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Δεν θέλετε πολλά για να γίνετε πετυχημένος. Ψάξτε τις εταιρείες, βρείτε ένα πίνακα με τις εταιρείες που προσφέρουν σταθερό μέρισμα επί χρόνια, επί δεκαετίες. Και παραθέτει ο Βασίλης ένα τέτοιο πίνακα στο τέλος του βιβλίου με εταιρείες που δίνουν σταθερό μέρισμα ή αυξανόμενο μέρισμα, αλλά δίνουν κάθε χρόνο επί δεκαετίες, ο Βασίλης. Είναι πραγματικότητα πως τα χρηματιστήρια κερδίζουν λίγοι. Είναι επίσης αλήθεια πως οι μετοχές διαχρονικά προσφέρουν πολύ υψηλές αποδόσεις. Ένας άνθρωπος που έχει τη θέληση και την αποφασιστικότητα με γνώσεις και μεθοδικότητα θα πετύχει, όπου άλλοι χωρίς αυτά τα εφόδια θα αποτύχουν. Καλά, γιατί έτσι κι αλλιώς θα βελτιωθεί το οικονομικό μας επίπεδο. Αν έχει κάποιος μαγαζί, για παράδειγμα, θα μπουν περισσότεροι πελάτες. Αν έχει μια επιχείρηση, θα γίνεται μεγαλύτερος τζίρος. Αν είναι άνεργος, θα βρει πιο εύκολα δουλειά. Αν έχει κάποιο ακίνητο που θέλει να πουλήσει, θα μπορεί να το πουλήσει πιο ακριβά και πιο εύκολα. Είναι εξασφάλιση στο να τοποθετήσει κάποια χρήματα στο εξωτερικό σε κάποιες μεγάλες εταιρείες που δίνουν σταθερό μέρισμα για δεκαετίες ολόκληρες, που το αυξάνουν κάθε χρόνο. Γιατί αυτές οι εταιρείες είναι, επειδή είναι τόσο μεγάλες. Ο σκοπός του βιβλίου, γράφει, είναι διτός. Αφενός αποτελεί έναν εύχριστο και πρακτικό οδηγό για τον οποίο αναζητά τρόπους να αυξήσει το εισόδημά του, για όποιον αναζητά τρόπους να αυξήσει το εισόδημά του, επενδύοντας με ασφάλεια στις αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Το τονίζω, στις αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Προσωπικά, σαν εκδότης χρηματιστηριακού περιοδικού κάποτε, που ασχολήθηκα και με σεμινάρια και με χιλιαδιό, προσεγγίζοντας τις αγορές του εξωτερικού, προσπαθούσα πολλές φορές να θέσω υπόψη των ανθρώπων που διάβαζαν εμάς τότε το σύνολο των αγορών. Και μάλιστα για μια περίοδος δεκαετία του 90, τα BRICS, το νέο, το εξωτικό που πρόβαλε από τα μέσα δεκαετία του 1990. Και όλοι, και τα έντυπα και τα sites, προσαντοριζόμασταν προς αυτές τις γεωγραφικές περιοχές σαν τόπους, αγορές για να επενδύσουμε. Ο Βασίλης κινήθηκε πιο σταθερά και τελικά αυτή η σταθερότητα, αυτή η σιγουριά που επεδίωξε ήταν μια πολύ πιο πετυχημένη. Όπως υπάρχει δηλαδή κανείς ζωντανός, να ακολουθεί διαδικασίες και κανόνες. Μια καλή αρχή, πραγματικά το λέω, είναι να διαβάσει αυτό το βιβλίο και αυτό να αποτελέσει ένα καλό κίνητρο για να διαβάσει στη συνέχεια άλλα αντίστοιχα βιβλία. Κυρίως από ξένους συγγραφείς, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί που να έχουν ασχοληθεί με τη σοβαρότητα με την οποία αξίζει τον κόπο κανείς να το διαβάσει ή να τον έχει συνειδητοποιηθεί. Σίγουρα δεν έχει να χάσει. Πιθανότατα έχει να μάθει αρκετά από την εργασία του. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου κόπου. Δεν είναι κάτι το οποίο γράφτηκε για τις γιορτές στο πόδι και είμαι περήφανος που τον έχω φίλο και που μπορώ πραγματικά να ανταλλάσσω μαζί του σκέψεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ και για την εκδήλωση. Είναι ένα εξωτικό μέρος. Να φύγω από την Ελλάδα, να φύγω από την Αθήνα, τόσο πάντα να πάω σε ένα εξωτικό μέρος να φύγω. Το ψάξα λιγάκι και μου άρεσε η Τζαμάικα και λέω θα πάω στη Τζαμάικα. Το κακό είναι όμως ότι, γιατί είχαν ονειρευτεί αιώρες, φοίνικες, χορεύτριες. Τι μπορεί να το κακό, πέρασε ο καιρός, το πάλευα, έκανα οικογένεια, παιδιά, πάρει χορεύτριες.
Οπότε λέω πού είναι το πιο κοντινότερο μέρος ρεαλιστικά προς Τζαμάικα, ήταν η Κρήτη. Ας πάω στην Κρήτη τουλάχιστον. Αν κάποιος βάλει για να εξασφαλιστεί να τοποθετήσει κάποια χρήματά του σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που δίνουν επί δεκαετίες ολόκληρες συνέχεια ασταμάτητα μέρισμα 3, 4, 5%, 2, τόσο πάνω όσο είναι, συν το κέρδος που θα έχει από τις υπεραξίες, γιατί αυτές οι εταιρείες παρακολουθούν την πορεία του παγκόσμιου ΑΕΠ. Όπως είπαμε, όσο προχωράει η ανθρωπότητα, τόσο βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής, ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, ανεβαίνει η οικονομία και λίγο πίσω να γυρνάνε προσωρινά, σίγουρα σε βάθος 5-10 ετών θα είναι παραπάνω. Από την παρουσίαση του βιβλίου «Επενδυτές χωρίς σύνορα» για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.